Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Κρασάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και σας ευχαριστώ γιατί βρίσκεστε μαζί μας με αφορμή την έκθεση Νέλιους Συλλογή Κρασάκη στη Δημοτική λοιπόν Πινακοθήκη Χανίων μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση. Μακάρι. Και θα βάλουμε στη συζήτησή μας και τη Βίκη την Παπαδογιαννάκη από τα Χανιά, από όπου θα παρακολουθήσουμε βέβαια και σχετικές εικόνες από την έκθεση. Βίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τα Χανιά, καλησπέρα στον κύριο Κρασάκη. Καλησπέρα. Και στους τηλεθεατές μας, Νικολέτα. Πέστας μας πρώτα εσύ από τα Χανιά για να επιστρέψουμε εδώ στο πλατό της εκπομπής με τον κύριο Κρασάκη για να πούμε περισσότερα για αυτή την έκθεση και για την συλλογή του ίδιου την οποία έχει παραχωρήσει σε αυτή την έκθεση. Μια σπουδαία έκθεση που εγκαινιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων και είναι πολύ ευχάριστο αν πράγματι δοθεί παράταση, γιατί η αρχική ημερομηνία ήταν έως τις 10 Νοεμβρίου. Φιλοξενούνται λοιπόν έργα από την προσωπική συλλογή φωτογραφιών του Μιχάλη Κρασάκη, της κορυφαίας φωτογράφου που έμεινε στην ιστορία με το όνομα Νέλης. Ήταν η Έλλη Σογιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, η οποία πραγματικά εισήγαγε καινοτόμες μορφές, καινοτόμες μάλλον εφαρμογές στην φωτογραφία εκείνης της εποχής. Αν είναι εύκολη τεχνική μας λίγο να μου χαμηλώσουν τον ήχο, ναι, για να συνεχίσω. Mm-hmm. Πρόκειται λοιπόν για μία φωτογράφο η οποία αποτύπωσε κυρίως μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους. Ήταν εκείνη η οποία εισήγαγε την τουριστική φωτογραφία στην Ελλάδα. Το γυμνό, κάτι πολύ πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μνημεία, ένα σημείο μάλιστα για το οποίο κατηγορήθηκε και αντιλαμβάνεται κανείς ότι το 1920 για παράδειγμα κάτι τέτοιο ήταν όχι απλά πρωτοποριακό. Επίσης ήταν αυτή που εισήγαγε την τεχνική του κολλάζ στην φωτογραφία. Και πολλά λοιπόν από τα έργα της Νέλης, από την συλλογή της κυρίας Τίνας και του κυρίου Μιχάλη Κρασάκη, βρίσκονται από το περασμένο καλοκαίρι, από τον περασμένο Ιούλιο, στην Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Εδώ παρακολουθούμε εικόνες από την τελετή των εγγενείων. Είναι μια έκθεση την οποία έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες των Χανίων, όπως επίσης και ένας πολύ σημαντικός αριθμός μαθητών από σχολεία κυρίως της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης, γιατί έτρεξε ταυτόχρονα και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Και είναι αναμφισβήτητα πολύ σημαντικά τα διδάγματα από αυτό το σπουδαίο έργο της Νέλης. Δεν είναι τυχαίο ότι και το περασμένο Σάββατο διοργανώθηκε μια ημερίδα στα Χανιά για την ιστορική προσέγγιση του έργου της Νέλης. Φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Χρυσόστομος. Ήταν εκεί ο κύριος Κρασάκης και θα μπορεί σε λίγο νομίζω να μας πει περισσότερα, γιατί και ο ίδιος ανέφερε ότι κάθε φορά έχει κάτι καινούριο να μάθει, όπως και όλοι μας φυσικά, από την επιστημονική προσέγγιση της τέχνης. Και αυτό που έχω να πω, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, και για τον κόσμο ακόμα που δεν έχουν σχέση με την τέχνη, με τα εικαστικά, ότι είναι μια έκθεση που κεντρίζει το ενδιαφέρον για την απλότητα και για την αλήθεια που προβάλλει μέσα από αυτές τις φωτογραφίες. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι προσωπογραφίες, πολύ χαρακτηριστικά τα έργα τα φωτογραφικά με παιδικά πρόσωπα, με γυναίκες της εποχής εκείνης, αλλά και μνημεία, και πράγματι είναι ένα ταξίδι στην ιστορία της Ελλάδας. Βίκη Παπαδογιαννάκη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή εδώ την έτσι, παρέμβαση. Μας έδωσε στην πινελιά. Κύριε Κρασάκη, πώς νιώθετε σήμερα, έτσι ακούγοντας και τη συνάδελφο την Βίκη την Παπαδογιαννάκη, πώς μας τα μετέφερε και βλέποντας λοιπόν τη συλλογή σας σε αυτή την έκθεση. Πολύ ευτυχισμένος θα έλεγα. Mm-hmm. Χαίρομαι πάρα πολύ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι επειδή για πρώτη φορά παρουσιάζουμε φωτογραφίες της κορυφαίας φωτογράφου, της Νέλης, στην Κρήτη γενικότερα, και νομίζω ότι όπως είπαν και πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι σχεδόν εφάμιλη του Μουσείου Μπενάκη που έγινε πέρυσι μεγάλη αναδρομική έκθεση. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που χαίρομαι πολύ που οι κριτικοί θα δουν αυτά τα θαυμάσια έργα, τις πρωτότυπες φωτογραφίες, γιατί εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω
ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στα νέα τυπώματα και στις αυθεντικές φωτογραφίες, δηλαδή φωτογραφίες που έχει η ίδια η φωτογράφος στο σκοτεινό θάλαμο της εμφανίσει, τις εξέτασε, είδε αν τις άρεσαν ή όχι, αφού είδε ότι τις άρεσαν, τις υπέγραψε και τις φράγισε από πίσω. Γιατί σας το λέω, διότι δυστυχώς υπάρχουν φωτογραφίες της Νέλης που είναι νέα τυπώματα. Δηλαδή από τα αρνητικά που έχει το Μουσείο Μπενάκη μπορεί να βγάζει καινούργια τυπώματα. Αυτά όμως για ένα συλλέκτη δεν έχουν καμία αξία. Ναι. Η αξία είναι να βρεις πραγματικά αυθεντικές πρωτότυπες φωτογραφίες που να τις έχει εμφανίσει η ίδια η φωτογράφος. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια πολύ δύσκολη διεργασία μέχρι η φωτογραφία, το τελικό τύπωμα το οποίο θα το υπέγραφε, θα ήταν τόσο τέλειο ώστε θα της άρεσε. Θέλω να σας πω ότι έχω εντυπωσιαστεί από το υλικό το οποίο ξεφυλίζω εδώ, από τη συλλογή του κυρίου Κρασάκη, το φωτογραφικό υλικό της Νέλης, το οποίο, κύριε Κρασάκη, είναι και το αντικείμενο της έκθεσης. Έτσι, ναι, είναι ο κατάλογος της έκθεσης. Είναι ο κατάλογος της έκθεσης. Έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο καλή είναι αυτή η δουλειά που έχω εδώ στα χέρια μου, πραγματικά. Και το υλικό φυσικά και το φωτογραφικό υλικό, αλλά και πόσο τεκμηριωμένες είναι οι φωτογραφίες. Θέλω να μας πείτε λίγο γι' αυτό. Έκανε εξαιρετική δουλειά η εικαστικός και ζωγράφος η Στέλλα Κουκουλάκη, η οποία επιμελήθηκε την έκθεση και τον κατάλογο και επίσης έπαιξε και τον ουσιαστικότερο ρόλο για τη διοργάνωση της ημερίδας, την οποία ουσιαστικά τη διοργάνωσε ο γεωπολιτισμικός κύκλος Ηράκλητος, είναι μια ομάδα ανθρώπων του πολιτισμού και των γραμμάτων και είχε την έμπνευση να γίνει ημερίδα ούτως ώστε να πλαισιωθεί η έκθεση με εισηγήσεις ανθρώπων πολύ εξειδικευμένων στην καλλιτεχνική φωτογραφία του περασμένου αιώνα. Όσο τώρα αφορά το συγκεκριμένο κατάλογο, έχει γίνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά για δύο λόγους. Όχι μόνο επειδή έχει εξαιρετικά κείμενα, το κείμενο της κυρίας Κουκουλάκη, αν διαβάσετε, είναι απίστευτα εντυπωσιακό. Και στο τέλος έχουμε κάνει ένας άθλος, νομίζω, όχι δικός μου, των ανθρώπων και βασικά της κυρίας Κουκουλάκη και των συνεργατών της, διότι τεκμηριώσαμε κάθε μεμονωμένη φωτογραφία. Με κάθε λεπτομέρεια, δεν γράψαμε απλώς τις διαστάσεις, τόσο επί τόσο, αλλά από πότε έγινε, πώς έγινε, είναι αργυροτυπία, είναι βρωμιελοτυπία, τι ακριβώς είναι και φυσικά αν είχε δημοσιευθεί σε κάποια εφημερίδα της εποχής το 1930, όπως ήταν η Γάμη των Βασιλέων, που την βρήκε σε πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας της εποχής εκείνης που είχε ακριβώς τη φωτογραφία την οποία εμείς δείχνουμε τώρα στο Μουσείο των Χανίων, την είχε η εφημερίδα πρωί, αν δεν κάνω λάθος λεγόταν, πρωτοσέλιδη. Κύριε Κρασάκη, σας ακούω και μιλάτε με πολύ έτσι πάθος για αυτή την έκθεση και για αυτή τη συλλογή και αναρωτιέμαι πόσο αγάπη και μεράκι χρειάζεται για έναν συλλέκτη. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να συντηρεί και όχι μόνο να συλλέγει, γιατί και αυτό θέλει πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι και προσωπικό χρόνο πάρα πολύ. Βεβαίως. Αλλά πόσο χρόνο αφιερώνετε έτσι. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη συλλογή, αυτό το κομμάτι της συλλογής μας, δηλαδή οι καλλιτεχνικές φωτογραφίες της Νέλης, δημιουργήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Ναι, δηλαδή η πρώτη αγορά έγινε, αυτή ακριβώς είναι η φωτογραφία, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δείξουμε. Ναι, ακριβώς βλέπουμε. Αυτή η φωτογραφία είχε μπει πρωτοσέλιδη, ακριβώς αυτή η φωτογραφία. Είναι η πρωτότυπη φωτογραφία που βλέπετε. Ναι, από τους γάμους που ήταν βέβαια πρίγκιπας τότε και πριγκίπισσα, δεν ήταν ακόμα βασιλής. Ναι, ναι. Επίσης είναι τρομακτικά ενδιαφέρον να δείτε ότι οι αυλάρχες κρατάνε τσιγάρο. Καπνίζουν κανονικά. Αλλά να ξαναγυρίσω στο ερώτημά σας. Τα τελευταία 50 χρόνια με πολύ μεράκι, πολλές στερήσεις, πολύ τρέξιμο σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι όλες αυτές οι φωτογραφίες έχουν αγοραστεί μία-μία σε οίκους δημοπρασιών όλου του κόσμου. Και όταν πλέον τις βλέπετε να γίνονται εκθέματα, λοιπόν, σε εκθέσεις, υπάρχει έτσι κάποια στιγμή που σας συγκινεί περισσότερο? Ναι, σίγουρα. Όταν βλέπω τα σχολεία, τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά να συζητούν μεταξύ τους, να ενθουσιάζονται, να βιογραφίζουν, να σχεδιάζουν, για μένα, να σας πω την αλήθεια, είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Φυσικά και χαίρομαι όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν, κρατούν σημειώσεις, παρακολουθούν, συζητούν μεταξύ τους, σχολιάζουν. Αυτό νομίζω είναι και το νόημα μιας έκθεσης. Έκθεση λοιπόν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, είπαμε, έτσι. Και ίσως παράταση. Και ίσως παράταση. Και μου λέγατε μάλιστα και στο διαφημιστικό διάλειμμα πόσο
πόσο μεγάλη ικανοποίηση μπορεί να προσφέρει σε κάποιον να επισκεφτεί αυτή την έκθεση. Γιατί σας έλεγα ότι θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά λόγω της χιλιομετρικής απόστασης δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Πάντως, καταλαβαίνω ότι η έκκλησή σας προς τον κόσμο είναι να την επισκεφθεί και να δει από κοντά αυτά τα έργα. Και θα ήταν καλό να υπήρχε και δυνατότητα να τη δείξουμε και στο Ηράκλειο, διότι ήρθαν πάρα πολλοί Ηρακλειώτες και με ρωτούσαν γιατί δεν τη δίνω στο Ηράκλειο. Θα ταξιδέψει προς το Ηράκλειο ή και ακόμα και προς τα έξω. Ναι, έχουμε ήδη από το Μουσείο της Ρέζ φωτογραφία από τη Γερμανία. Ναι. Την έχουν ζητήσει ήδη την έκθεση, διότι εκεί σπούδασε. Απλώς βέβαια εκεί έχουμε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό. Δηλαδή δεν μιλάμε για τον επόμενο χρόνο, αλλά σε δύο χρόνια. Ενδιαμέσως υπάρχουν και δύο άλλες ουσιαστικά έτσι πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές. Εμένα θα με ενδιέφερε το Ηράκλειο. Θα χαρώ πολύ αν μπορούσε η Δημοτική Αρχή να την εντάξει κάπου, να την παρουσιάσουμε και στο Ηράκλειο, ώστε αυτό ακριβώς που λέτε, να μην αναγκάζουν οι Ηρακλειώτες να πηγαίνουν στα Χανιά. Για να δούμε λοιπόν. Ίσως εισακουστούμε και εδώ μέσα από την εκπομπή και να τα καταφέρουμε έτσι, όσο δεν καταφέρουμε να πάμε στα Χανιά. Κύριε Κρασάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.